Καλησπέρα. Πρόσφατα ήμουν στην Αθήνα. Είχαμε επαφές στο Αγροτικής Ανάπτυξης σε ανταπόκριση της επίσκεψης που κάνω εδώ ο Ειδικός Γραμματέας του Αγροτικής Ανάπτυξης και Κοινωνικών Πόρων ο κ. Αθανάσιος Χαρόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Μόσχος Κορασίτης. Είχαμε την ευκαιρία στην Αθήνα να δούμε αυτά που είπαμε εδώ και ταυτόχρονα να δούμε και κάποια έργα. Τα δύο έργα έχουν σχέση με το δημοτικό διαμέρισμα της Λεκάνης. Είναι σημαντικά έργα αυτά. Θεωρώ ότι θα δώσουν πνοή εδώ στην Λεκάνη και βεβαίως ταυτόχρονα είχα ζητήσει από τον Αντιδήμαρχο του κ. Παπαδόπουλου να πάει τις ελληνικές υπηρεσίες και τους μελετητές που έχουν εμπειρία και να έρθουν να δούμε όλο το πρόβλημα που αφορά την ίδρυψη. Θεωρούμε ότι το πρώτο πρόβλημα εδώ πέρα πάνω είναι η ίδρυψη. Έτσι, κάτω από φυσικά όπου μπορούμε να κάνουμε άνοιξη άνοιξη, γιατί έχει συνδέεται άμεσα με την παραγωγή και βεβαίως η ίδρυψη είναι αυτή που θα μας συνδέσει με την κτηνοτροφία, που είναι ο βασικός παράγοντας, ο οικονομικός βασικός παράγοντας των ορεινών. Η ίδρυψη είναι απαραίτητο στοιχείο, έτσι ώστε οι υποδομές που θα κάνουν πλέον και ζητούνται αρμεκτήρια και όλα τα υπόλοιπα από τους κτηνοτρόφους, να μπορούν να νομιμοποιήσουν τις μονάδες, να μπορούν να παίρνουν τις επιδοτήσεις και, εν πάση περιπτώσει, να μπορούν να έχουν τα ευεργετήματα αυτά που σχεδιάζει το Υπουργείο στο άμεσο μέλλον. Ένα από τα πράγματα που σχεδιάζει το Υπουργείο είναι με τις προσκύσιμες εκτάσεις να επιδοτηθεί η προσκύσιμη έκταση αναστρέμου. Είναι μια λογική που θα δώσει δυνατότητα, πιστεύω, χρηματοπιστωτική στους κτηνοτρόφους και ανάς βοηθάει, δηλαδή έτσι είναι ένα κίνητρο να δημιουργηθούν και να αυξηθεί βασικά η παραγωγή. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει μας εδώ στην περιοχή μας ιδιαίτερα είναι να λειτουργήσουμε γρήγορα, να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα νέα δεδομένα που έρχονται σε λίγο, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσεις νέα δεδομένα και όταν δεν υπάρχουν βασικοί συντελεστές, όπως είναι ας πούμε το νερό ίδρυψης, το οποίο σε αυτή τη φάση δεν φτάνει για να πει ο κόσμος, πόσο μάλλον για να το δώσουμε στις μονάδες. Είπαμε λοιπόν αυτό να το δούμε τεχνοκρατικά καθαρά, επιστημονικά δηλαδή, και όχι με θεωρίες, απλά εκεί υπήρχε, εκεί έκανε και τι γίνεται. Το τι γίνεται από εδώ και πέρα και να το επιλύσουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα με οποιοδήποτε κόστος. Αυτά είναι τα νέα δεδομένα. Να ενημερώσουμε βέβαια ότι τα έργα της Λεκάνης παρεπιπτόντως είναι σε καλό δρόμο και τα δύο και το αρνητικό. Και βεβαίως βάλαμε και ένα ζήτημα της αναδιανομής ή, εν πάση περιπτώσει, του αναδασμού, όπως λέγεται, του εθελούσιου αναδασμού, προκειμένου να μην καλλιεργεί ένα εδώ 500 μέτρα, ένα στρέμμα εκεί, να γίνει μια σύνδεξη, να ωφεληθούν δηλαδή αυτοί που ούτως ή άλλως, ας πούμε, ταλαιπωρούνται σήμερα και από αυτό το κομμάτι. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχει πρόθεση χρηματοδότηση των παράλληλων έργων, όμως των αναδασμών που προεκύπτουν, γιατί ένας αναδασμός χρειάζεται μήνυμου με ένα χρόνο. Θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να το τρέξουμε όσο γίνεται καλύτερα. Γιατί το ότι στη θητεία αυτή μέχρι τώρα είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα που προέκυπταν από τα γραφειοκρατικά περισσότερο θέματα όσον αφορά δηλαδή τη διαδικασία του εντοπισμού προβλημάτων, των απαντούμε περισσότερο παρά να λειτουργούμε, είναι γεγονός στην πρωτοχρονιά. Τώρα λοιπόν αυτό το δεύτερο χρόνο έχουμε τη δυνατότητα αυτά όλα να τα προσδιορίζουμε με καλύτερη οπτική, παρότι υπάρχει στενότητα οικονομική, αλλά έχουμε τη δυνατότητα, πιστεύω, μέσα από προγράμματα να δημιουργήσουμε αυτές τις υποδομές που είναι απαραίτητες. Ο Δήμος, σας πληροφορώ αυτή τη στιγμή, παίρνει 200.000 ευρώ, 220, υπάρχει η ρύθμιση νομοθετική και δίνει ένα μέρος στο νομικό πρόσωπο εμπνευστία. Και αυτά τα χρήματα που παίρνει είναι τα μισά από όσα έπαιρνε όταν ξεκίνησε ο Καλλικράτης. Ο Καλλικράτης ξεκίνησε με τα μισά από όσα έδινε ο Καποδίστριας. Δηλαδή στον Καποδίστρια οι τρεις δίδυμα ζητάνε πάνω από 700.000,
τακτική κατανομή. Στο Γκαλλικράτη πήραμε 380 και το τελευταίο διάστημα μας δίνουν 220. Όπως αντιλαμβάνεστε, η μισθοδοσία και οι αναλλαστικές δαπάνες, ΔΕΗ, καύσιμα, οριακά βγαίνουν ή δεν βγαίνουν. Εάν δηλαδή δεν συμπληρώσουμε αυτό το ποσοστό που παίρνουμε το λίγο από τη ΔΕΗ χρήματα, δεν μπορούμε άμεσα να ανταποκριθούμε και στις ελαστικές δαπάνες. Αυτό λοιπόν δημιουργεί περαιτέρω την υποχρέωση να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί και ταυτόχρονα όμως να προσπαθήσουμε να εξαρτήσουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης από κοινωνικά κονδύλια ή οποιαδήποτε προγράμματα μπορούμε να έχουμε. Εδώ λοιπόν θα ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες μας και νομίζω ότι το νερό είναι βασική στο νόμιζο να διαφωνεί κανένας, αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, είναι πρώτη προτεραιότητα. Στην ίδρυψη και βεβαίως το δεύτερο μέλημα είναι να το δώσουμε στην οτροφία. Και άλλες βασικές υποδομές, οι δρόμοι πρέπει να πάνε και να έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι της πρότασης, όλα αυτά. Υπήρξε και η ιδέα για την περιοχή του Κάγκου, ας πούμε, η Κουλιακά, τη δημιουργία ενός τουρκικού πάρκου. Να έχετε υπόψη σας και εδώ και αν θέλετε να το δείτε. Η ιδέα του τουρκικού πάρκου έχει στηρίζεται στο επιχείρημα ότι αδειοδοτείται το πάρκο, άρα αυτός που θα πάει εκεί δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία όλη η ταλαιπωρία όλων αυτών των θα έλεγα, υποχρεώσεων προκειμένου να συμπληρώσει το φάκελο και να πάρει την άκρη. Με το που μπαίνει στο τουρκικό πάρκο είναι ήδη αδειοδοτημένο με φροντίδα του Υπουργείου, θα υποστηρίζεται βεβαίως, όπως μας είπαν, από τις υπηρεσίες κτηνιάρχους κτλ. Είναι ένα νέο μοντέλο που προσπαθεί να βελτιώσει ή να το πω ως ιδέα τουλάχιστον δείχνει ότι τρέχει τα πράγματα σε μια κατεύθυνση πιο γρήγορη και δεν ταλαιπωρεί. Στο πρακτικό μέλλον βεβαίως υπάρχουν θέματα. Έτσι που θα γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ποιοι θα μπορούν άνετα να εξυπηρετηθούν με δεδομένο ότι στον ορεινό όγκο το κάθε διαμέρισμα έχει τους δικούς του χώρους, τις δικές του μονάδες, δεν είναι δηλαδή πρακτικά τόσο εύκολο να το προσδιορίσουμε. Εμείς όμως νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό και να το συζητήσουμε με τους κτηνοτρόφους. Θα κάνουμε και μία σύσκεψη βέβαια και με τους κτηνοτρόφους, με το σύλλογο εκεί, για να δούμε τι σκέπτονται και οι άνθρωποι αυτοί και υπάρχει τόσο και σαν συντεχνία, σαν πώς πιστεύουν ότι αν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα, πώς μπορεί να προχωρήσει. Εδώ τώρα για να επανέλθουμε όμως, επειδή το πρώτο μέλημά μας θεωρώ ότι είναι η ίδρυψη, έχουν γίνει, όπως ενημέρωσε ο Πολιτικός Διευθυντής Ιάννης Κάρβας, έχουν γίνει οι αυτοψίες, επισκέφθηκε νομίζω όλα τα τοπικά διαμερίσματα μαζί με τους μελετητές, είδαμε κάποια πράγματα τα οποία θεωρούμε σπαστικά. Έτσι. Νομίζω λοιπόν ότι επ' αυτών των δεδομένων θα μιλήσουμε τώρα. Έτσι, θεωρώ λοιπόν ότι... Πρώτα πρέπει να δούμε το δίκτυο τι κάνει την εξαμενές και το δεύτερο βήμα είναι ο κάθε καταναλωτής, είτε είναι πολίτης, είτε είναι κτηνοτρόφος, είτε είναι μαγαζί, πώς το χρησιμοποιεί και πώς το σταθερά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα υπηρεσιακό να επέμβουν. Έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε πρώτα τον κτηνοτρόφο, αν δεν δούμε το νερό τι κάνει με στα δίκτυα και στις εξαμενές. Αυτό είναι το πλάνο. Και από το να μπούμε στην κάραξη και στην κατασκευή των δικτύων, πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε όλοι, είναι το πιο σύντομο. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει η υπηρεσία να κάνει για να πιστοποιήσει το νερό. Σε εκείνο το σημείο είναι οι αντιμετωπίσεις κοντρές. Οι 63 με 50 μέτρα. Θα περάσει από μέσα. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το θυμάσαι με σε άλλο σπάσιο. Δεν βόλεψε και δεν είναι. Κάθε 45 μέτρα. Κάθε 45 μέτρα. Σε μένα και τρέχει στα τρία χωριά από μάτω του μόνου. Εγώ δεν κάνω νέος σταγόνο. Φεύγει κάτω. Όπως το είπες, αυτό είναι. Δεν σταματά και μέσα ξαμήνει. Που δεν άδευε και είναι ένας. Στο ύψος του κόμμου, δίπλα είναι ο κύριο κόσμος, δεν έχει σταγό να αντεβάλλει. Αυτό που είπε ο Θωμάς ο Μαυρίδης, αυτός